Τη Δευτέρα η κυβέρνηση σας ανοίγει. Τι σημαίνει αυτό για εσάς, τι ελπίζετε και αν πιστεύετε ότι προλαβαίνετε να χάσετε, να κερδίσετε το τζίρο που έχετε χάσει. Τη Δευτέρα, όπως μας είπαν, να μας ανοίγουν. Έχουμε χάσει όλο το χρόνο που θα πουλάγαμε. Έχουμε κάνει εισαγωγές εδώ και 6 μήνες. Έχουμε φέρει εποχιακά, κυβότια, τα πάντα. Αυτά τα έχετε φαίνεται από το καλοκαίρι, σωστά? Ναι, από τον Αύγουστο. Έχουμε επαναλάβει τα πάντα μέσα στα καταστήματά μας και περιμέναμε να δουλέψουμε από τον Νοέμβριο. Είμαστε κλειστά, ανοίγουμε για 22 μέρες. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι. Τα σπίτια θα έρθει ο κόσμος. Αλλά αν δεν ανοίξει η εστίαση, να στολιστούν τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα μπαρ, ο τζίρος μας θα είναι πάρα πολύ πεσμένος και θα χρειαστούμε μεγάλη βοήθεια από το ελληνικό κράτος. Εσείς πιστεύετε ότι μέχρι στιγμής όπως πάνε τα πράγματα και ελπίζετε ότι τι προβλέπετε για τον χρόνο? Αν δεν έχουμε μια βοήθεια από το κράτος, δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε για να αντέξουμε αυτά τα μαγαζιά, γιατί δουλεύουν πάρα πολύ λίγο το χρόνο. Πόσος είναι ο μέσος όρος της διάρκειας που δουλεύετε? Εμείς δουλεύουμε εποχιακά Χριστούγεννα, απόκριες και Πάσχα. Έχει ξεκινήσει από τις απόκριες που φάγαμε μια πολύ μεγάλη σφαλιάρα. Το Πάσχα δεν κινήθηκε τίποτα. Τα εμπορεύματα είχαν έρθει ήδη στη χώρα. Τα είχαμε πληρώσει και έχουν μείνει στα γραφεία μας. Πώς είναι η απώλεια του τζίρου που πιστεύετε μέσα σε αυτούς τους, στις δύο σεζόν τις εποχικές? Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο τζίρος. Δεν μπορώ να τον να βρω μια τάξη μεγέθους. Είναι τεράστιο. Αυτό θα εμφανιστεί στο ελληνικό κράτος. Εσείς πόσους εργαζόμενους είχατε στην επιχείρησή σας και φαντάζομαι ότι τους έχετε στην αναστολή ακόμα? Όλους. Είμαστε 12 άτομα προσωπικό. Και είναι σε αναστολή όλοι αυτοί? Όλοι, κανένας. Θα πάρετε και τους 12 τώρα πίσω για να δουλέψουν? Όχι. Πόσα άτομα απολογίζετε να πάρετε? 2 και αν έρθουν, ανάλογα τη δουλειά. Έχει χαθεί ο χρόνος. Σε 10 μέρες είναι τα Χριστούγεννα.